Οι υποστηρικτές του νεοεκλεγέντος υπερσυντηρητικού προέδρου του Ιράν γιορτάζουν στην Τεχεράνη για τη νίκη του. Δεν είναι λίγοι όσοι βλέπουν στο πρόσωπο του Εμπραχήμ Ραϊσί τον άνθρωπο που θα φέρει μια νέα εποχή για τη χώρα. Είμαι χαρούμενος που για ακόμη μια φορά ο λαός αναδείχθηκε νικητής των εκλογών και που με τη συμμετοχή του κόσμου δόθηκε ένα χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο ιερωμένος Εμπραχήμ Ραϊσί υπόσχεται στους Ιρανούς πως θα έχει το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό της χώρας για να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να βοηθήσει τους φτωχούς, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει πως θα αποκαταστήσει την τιμή του Ιράν που έχει πληγεί από την εξαπάτηση της Δύσης. Στα πρωτοσέλιδα πολλών ιρανικών εφημερίδων βλέπει κανείς τον άνθρωπο που εξελέγει πρόεδρος της χώρας. Ο λαός ψήφισε τον Εμπραχήμ Ραϊσί, διαβάζουμε στους τίτλους, μεταδίδει η Ανελής Μπόρζες από την Τεχεράνη. Πολλοί όμως υποστηρίζουν πως προτιμούν να απέχουν από αυτή τη διαδικασία. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν ψήφισε. Πολιτικοί δεν ακούνε τον κόσμο. Δεν κάνουν αυτά που θέλει ο λαός. Μιλάνε, αλλά δεν πράττουν. میگن ولی انجام نمیدن. Για ποιο λόγο να ελπίζω? Εδώ και 40 χρόνια πουλάω την πραμάτια μου στην αγορά και ακόμα σώστο νίκη. 40 χρόνια. Δεν αστειεύομαι. Για ποιο λόγο να ψηφίσω? Ο νέος πρόεδρος του Ιράν θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Αύγουστο. Ο Ραϊσί, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν και εκφραστής μιας σκληρής γραμμής, θεωρείται από τους συντηρητικούς ικανός εγγύητης της πολυπόθητης ενότητας στη χώρα. Το μεγάλο θέμα που έχει να χειριστεί αφορά τη συμφωνία του 2015 με τη Δύση για τα πυρηνικά του Ιράν. Στίχημά του να βρει διέξοδο ώστε η χώρα του να πάψει να ταλανίζεται από τις σκληρές αμερικανικές κυρώσεις που συνθλίβουν την οικονομία. Το ερώτημα της διεθνούς κοινότητας είναι σε αυτή τη συγκυρία που επιχειρείται αναβίωση της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά, σε τι βαθμό ενδέχεται να περιπλακούν οι συζητήσεις.